έχουμε ετοιμάσει μελομακάρονα, κουραμπιέδες, καριδόπιτα. Έχουμε διάφορα εδέσματα, κρασάκι από το χωριό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι όλα τα χωριά εδώ πέρα που βλέπετε. Ευχαριστώ όλους τους προέδρους που είναι από όλα τα χωριά. Είναι για πρώτη φορά που έρχονται όλοι. Βλέπουμε ότι το χωριό είναι πάρα πολύ ωραίο και επισκέψιμο. Έχει καλτερίμια και εκκλησίες. Ναι, έχει την εκκλησία μας το 14ο αιώνα, η οποία έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα. Θα ήταν πολύ ωραίο για τον κόσμο να έρθει να τη βλέπει την εκκλησία μας, να βλέπει τα καλλιτερίμια μας, να περπατήσει όλο το χωριό. Είναι το τοξωτό γεφύρι μας που μπορεί να κατεβούν και να το ειδούν. Έχει πάρα πολλά εκκλησάκια παλαιά. Την επόμενη φορά να ξανάρθετε όλοι σας εδώ πέρα. Έχουμε τραχανάκι, λοπίτες παραδοσιακές, παξιμάδια, ψωμάκι, ζυμωτό με προζύμι. Κομποστούλες διάφορες, με μήλο, φυρίκι που είναι του χωριού. Αυτά τα σίκα, λίγο βούτυρο από τις κατσίκες μας. Γεια σας. Αυτά. Πού τα φτιάχνετε αυτά? Στο χωριό, πάντοτε. Ναι. Βέβαια. Χειροποίητα, αγνά. Χειροποίητα, αγνά, ναι, αγνά, βέβαια, αγνά. Αυγά. Αυτά. Ναι, πολύ τα προτιμάει, πρώτα τα προτιμάει. Μπορώ να σου πω ότι να μπορούσε συνέχεια να τα έπαιρνε. Πολύ. Οι τιμές? Οι τιμές προσιτές, πιστεύω. Εγώ, ας πούμε, το ψωμί το πουλάω όσο το πουλάει το 2 κιλό στο φούρνο. Κάτι λίγο παραπάνω για τον κόπο μας. Να ανάψει το φούρνο, να σηκωθεί πρωί, όλα αυτά είναι. Εδώ η εκδήλωση πώς σας φαίνεται? Πολύ ωραία. Η μέρα καλή, ωραία. Κόσμος, πολύ όρεξη. Ναι, είναι ο καιρός φέτος. Πέρυσι είχε πολύ χάλια. Ήταν κόσμος, αλλά όχι όπως είναι σήμερα. Πολύ ωραία. Έχουμε μέλη παραγωγής μας. Εντάξει, ο Ταΐγετος δεν έχει μέλη φέτος. Είναι από άλλες περιοχές. Εδώ είμαστε, κάνουν την εκδήλωση ο Δήμος, η κοινότητα και ο Σύλλογος. Να είναι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να μπορούν να το κάνουν πιο συχνά όλοι οι προέδροι των χωριών εδώ της Αλαγωνίας. Και στην Καλαμάτα το είχαμε κάνει κανένα δύο φορές, αλλά τώρα το έχουν σταματήσει. Πιστεύω να το ξαναρχίσουν. Κύριε Πασακίδη, πόσο σημαντικό είναι τόσο κοντά από την Καλαμάτα να βρίσκεσαι σε μια τόσο όμορφη φύση? Αλήθεια το λέτε, τα Λαδοκάρβελα, έτσι είναι η ονομασία της περιοχής, είναι κάτι διαφορετικό σε αυτό που έχουμε συνηθίσει εμείς στην Καλαμάτα και στον κάμποτε ο Μεσσηνιακό. Τα προϊόντα τα οποία παράγονται εδώ τα συναντάμε στη λαϊκή της πόλης κάθε Τετάρτη και Σάββατο, και βέβαια αυτή εδώ η εκδήλωση είναι για αυτό το λόγο, για να αναδείξει το ότι σε αυτή την περιοχή προϊόντα ονομαστά, προϊόντα πολύ ωραία παράγονται και προσφέρονται σε πολύ χαμηλές τιμές σε όλους. Και γι' αυτό και βλέπετε πολύ μεγάλη συμμετοχή σήμερα. Συγχαρητήρια στους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται για να κρατήσουν τον τόπο τους σε υψηλό επίπεδο, και καλή δύναμη να έχουν και καλή συνέχεια. Τι ωραία πράγματα έχετε εδώ εσείς? Εγώ έχω όλα τα βότανα του Ταϊγέτου, ό,τι υπάρχει στην περιοχή μας, και κάποια λαδάκια και κάποια καλαθάκια. Πώς βλέπετε σήμερα την εκδήλωση? Βλέπουμε πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο, αλλά όχι και πολύ ψώνια, όχι πολλά ψώνια, αλλά γενικά έχει κόσμο. Καλό είναι αυτό να ενημερώνει το κόσμος, άσχετα αν, εντάξει, μπορεί και να μην θέλει να ψωνίσει, να έχει ψωνίσει από τη λαϊκή αγορά ή οπουδήποτε αλλού, αλλά καλό είναι να έρχεται ο κόσμος στις εκδηλώσεις αυτές. Μας αρέσει. Πού άλλο τα βρίσκουμε τα προϊόντα? Τα προϊόντα μου τα πουλάω στην αγορά Καλαμάτας, μέχρι εξάντληση των αποθεμάτων. Έχω πάντως μείνει ευχαριστημένη. Εντάξει, καλά είναι. Είναι ένας τρόπος στα χωριά μας να πάρουν δύναμη και να μπορέσει να έρθει να γνωρίσουν οι κάτοικοι της περιοχής και όλη της Καλαμάτας τα τοπικά μας προϊόντα, το φυσικό περιβάλλον που είναι πολύ σημαντικό και μας λείπει σήμερα. Και αυτές οι δραστηριότητες, την εποχή αυτή που υπάρχει πληθώρα τοπικών προϊόντων, είναι πολύ σημαντικές. Επίσης, θα πρέπει να γίνονται και να τις ενθαρρύνουμε σε όλα τα χωριά του Δήμου Καλαμάτας, γιατί είναι και ένα μεγάλο στήριγμα οικονομικό για τους ανθρώπους που πασχίζουν εδώ και προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο. Μαθαίνουν οι φίλοι μας οι Καλαματιανοί, μαθαίνουν τα τοπικά προϊόντα τα οποία πολλές φορές δεν τα γνωρίζουμε. Έτσι μπορούν να τα αναγνωρίσουν όταν πάνε να τα αγοράσουν κάπου, και να δώσουμε και ένα μεγάλο κίνητρο για να συνεχίσουν αυτοί οι άνθρωποι, οι νέοι που έρχονται και καλλιεργούν, για να μπορέσουν να δώσουν το κάτι παραπάνω. Είναι πολύ σημαντικό και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Έχουμε από όλα τα καλά του Ταϊγέτου, όλα είναι ντόπια δικά μας και είναι πολύ ωραία. Να παίρνει λίγη ζωντάνια το χωριό, γιατί έχει ερημώσει. Είναι πολύ λίγοι είμαστε εδώ μόνιμα, πολύ λίγα άτομα. Μέχρι 30 οι μόνιμοι, δηλαδή που μένουμε εδώ. Μέσα στους 30 είναι και εγώ.
εγώ. Και τι έχετε εδώ? Έχουμε κάστανα, τσάι του βουνού, ρίγανη, ψωμιά είχα φτιάξει με παξιμάδια, τραχανάδες, τσίπουρο, λικεράκια, απ' όλα. Σήμερα γίνεται μια πολύ όμορφη εκδήλωση εδώ πέρα στο Λαδά, σε ένα από τα πολύ όμορφα χωριά της Αλαγωνίας, πολύ όμορφα αλλά εγκατελειμμένα όπως είδατε. Δυστυχώς η πρόσβαση στο χωριό είναι πάρα πολύ άσχημη. Βλέπουμε πέτρες στο οδόστρωμα, οι οποίες είναι δυνητικά επικίνδυνες για όποιον έρχεται στο χωριό. Βλέπουμε εγκατελειμμένες υποδομές του χωριού. Αυτή είναι μια θετική προσπάθεια όμως προς την κατεύθυνση να γίνει μια ανάπτυξη. Ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. Πρέπει οπωσδήποτε να ξαναδούμε τα χωριά. Είναι τόσο κοντά στην Καλαμάτα και όμως είναι τόσο μακριά. Πρέπει ο Δήμος και η Πολιτεία να στραφεί προς αυτά τα χωριά. Υπάρχει μια σημαντική μείωση του πληθυσμού στην περιοχή του Λαδά και σε όλα τα χωριά της Αλαγωνίας και πρέπει να δούμε πώς θα ξαναγυρίσει ο κόσμος, πώς θα ξαναγυρίσει στα χωριά. Θα ξαναγυρίσει στα χωριά, αλλά χρειάζονται δουλειές. Δουλειές υπάρχουν όμως στα χωριά. Υπάρχουν στην τουριστική ανάπτυξη. Υπάρχουν στη γεωργική παραγωγή, που από ό,τι βλέπουμε είναι πλούσια και αυθεντική γεωργική παραγωγή. Όπως είδαμε τα προϊόντα είναι εξαιρετικής βιολογικής αξίας. Μαργαριτάρια στο μύθο που είναι κρυμμένα. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε από βάθους καρδιάς μας για την τιμή που μας κάνατε να παραβρεθείτε σήμερα σε αυτή την εκδήλωσή μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και το Δήμο Καλαμάτας, ο οποίος μας, υπό την αιγίδα του οποίου γίνεται αυτή η εκδήλωση μαζί με το Σύλλογο και το Δημοτικό Διαμέρισμα της πρώην κοινότητας, το Δημοτικό Διαμέρισμα Λαδά. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δώσουμε τα θερμότερα συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο και στο πρόεδρο εδώ της κοινότητας, σε όλους τους Λαδαίους που αδελφομένοι με υπερβάσεις των όποιων διαφορών κάνουν αυτό το πανέμορφο πανηγύρι. Δεν είναι μόνο αυτό που γίνεται κάθε χρόνο. Με την υποστήριξη του Δήμου, αλλά η υποστήριξη δεν θα είχε καμία αξία αν δεν υπήρχε η ενότητα και αν δεν υπήρχε η αγάπη για το χωριό και στο χωριό. Λυπούμε για το γεγονός ότι 40 τόσα χρόνια υπάρχει μία πολιτική εντελώς αρνητική για την Ήπεθρο. Εδώ γύρω, όπως μου είπε ο Πρόεδρος, είχαμε χιλιάδες ζωντανά, κυρίως γίδια. Δεν έχει μείνει σχεδόν καμία στάνη. 50 παιδιά και παραπάνω το Δημοτικό Σχολείο, για το οποίο, Πρόεδρε, πρέπει να υπάρξει άμεσα μία φροντίδα συνεργαζόμενη. Σας εύχομαι να είσαστε πάντοτε αγαπημένοι και μονιασμένοι και το Λαδά και όλα τα χωριά της Αλαγωνίας τα στηρίζει πρώτα απ' όλα η αγάπη των παιδιών τους. Αυτή η αγάπη θα είναι συνεχής και αμετάβλητη μέσα στον χρόνο. Γιατί εδώ ζει η Ελλάδα. Οφείλω να απολογηθώ και να ομολογήσω ότι καταρχάς είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε αυτή την εκδήλωση. Και έρχομαι με πολύ χαρά και ενθουσιασμό, γιατί ξέρω ότι σε αυτά τα χωριά και γενικότερα στα χωριά μας, στα οποία η τάση είναι να συρρυκνώνονται, να ερημώνουν οι συγκυρίες πολύ δύσκολες και οι οικονομικές, τέτοιες εκδηλώσεις δίνουν σε όλους μας και κυρίως στους ανθρώπους αυτών των χωριών την ελπίδα και την αισιοδοξία για το μέλλον. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν στο Σύλλογο, στο Δήμο, στους τοπικούς εδώ παράγοντες, οι οποίοι έχουν πολύ βαθιά μέσα ριζωμένη την πεποίθηση ότι τα χωριά τους έχουν τη δύναμη, έχουν τη δυναμική, έχουν τα προϊόντα, έχουν κυρίως τους ανθρώπους που μπορούν να τους δίνουν τη δυνατότητα να αντέχουν και να σκέφτονται το μέλλον δημιουργικά και με αισιοδοξία.
Είμαστε όλοι λάτρεις των προϊόντων του Ταϊγέτου. Η περιοχή, δεν το λέω εγώ, το λέει, είναι πανελληνίως και διεθνώς πλέον γνωστό. Η περιοχή έχει τη δυνατότητα και παράγει όλα αυτά τα οποία με το που ξεκινάς το δρόμο και ανεβαίνεις αυτή την εκδήλωση, κυρία Πρόεδρε, έρχεται η μυρωδιά της Ρίγανης και όλων αυτών που έχετε σήμερα εκθέσει και συγχαρητήρια εδώ στους κατοίκους σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν. Θέλω να σας πω ότι από πλευράς της περιφέρειας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά τα χωριά που προσπαθούν να κρατούν την παράδοση, που οι κάτοικοι τους κάνουν προσπάθειες να συγκρατήσουν τον πληθυσμό τους, που κάνουν προσπάθειες να ανακτήσουν, άκουσα με προσοχή το Δήμαρχο, να ανακτήσουν παραγωγικές δραστηριότητες που ενδεχομένως είχαν στο παρελθόν. Και θέλω να σας πω ότι θα είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια. Ήδη υπάρχει μια πρόταση εδώ και από τον Δήμο και από τον Πρόεδρο για το θέμα των καλλιτεχνιών του χωριού και να ξέρετε ότι θετικά το αντιμετωπίζει αυτό η περιφέρεια, θα συνεργαστούμε και με τον Δήμο σε αυτό. Και εύχομαι να συνεχίσετε με την ίδια δύναμη, να μπορούμε να ερχόμαστε και να αναπνέουμε και να παίρνουμε από εσάς δύναμη και αισιοδοξία. Να είστε καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους τους συλλόγους που είναι εδώ στο παζάρι μας, να δώσουμε ζωή στο χωριό μας Λαδά και να διαφημίσουμε τα προϊόντα του χωριού μας. Και όχι μόνο, αλλά όλη την Αλαγωνία. Μαργαριτάρια στο βυθό που είναι κρυμμένα. Oh.